Τα κάλαντα έψαλε στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, στον Δρομαρκόπουλο, ο νομαρχιακό σύλλογο Αμαία Νομού Καβάλα. Πάει ο παλιό ο χρόνο, α γιορτάσουμε παιδιά. Και του χωρισμού ο πόνο, α κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά. Γέρε χρόνε φύγε τώρα, πάει δική σου η σειρά. Ήρθω νέος με τα πόρα, με τραγούδια και χαρά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά, καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ, ο οποίος τιμώντας την έναρξη της νέας χρονιάς, ήρθε να μας πει τα κάλαντα και να μας δείξει συμβολικά την ιδιαίτερη προσπάθεια την οποία κάνουν τα μέλη του με πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι εμείς, προκειμένου να ανταπεξέλθουν και στους δύσκολους καιρούς και στις δύσκολες συνθήκες της πόλης μας. Θέλω να ευχηθώ η καινούργια χρονιά να είναι για όλους τους ανθρώπους γεμάτη υγεία, να μην κυριαρχεί αυτό το αίσθημα της έλλειψης, της ανεπάρκειας, της αδικίας, να νιώθουν δικαιωμένοι δηλαδή οι άνθρωποι στις προσπάθειες οποίες κάνουν και οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί έτσι ώστε να κάνουμε το περιβάλλον μας πιο ανθρώπινο και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια ακόμη πιο μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες. Χρόνια πολλά, καλά, ευλογημένα και ό,τι επιθυμεί ο καθένας σας συντελεστήμε στο 2017. Ήρθαμε σήμερα εθιμοτυπικά να πούμε τα κάλαντα στον αντιπεριφερειάρχη μας, στον οικοδεσπότη εδώ της Περιφερειακής Ενότητας, γιατί ξέρετε συστεγαζόμαστε μέσα στην Περιφερειακή Ενότητα και ευχαριστούμε παράλληλα και τον αντιπεριφερειάρχη και γενικότερα όλες τις υπηρεσίες τις οποίες μας εξυπηρετούν και εξυπηρετούν γενικότερα όλα τα άτομα με αναπηρία τα οποία επισκέπτονται αυτές. Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, στον Αντιπεριφερειάρχη, σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα άτομα με αναπηρία, χρονίους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, το 2017 να είναι καλύτερο από το 2016 και να μας φέρει ό,τι μας στέρισε το 2016. Να έχουμε υγεία, αγάπη, ομόνοια, να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας και να μπορέσουμε με αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των εποχών που έρχονται και των καιρών που ζούμε.